όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, δόξα σου ο Θεός και επίσημον δόξα σε. Βασιλεύου, άνοιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το παταχού παρόν και τα πάντα πληρών, το θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Δημός, επιτρέπειες κοίμος με ελληνίου και καθάρισον ημάς από πάσης και πύρους, και σώσον αγαθέτας και χάσιμον. Χριστός είχε πίστη
Αγαπούσε τον Θεό και ήταν αξία να λάβει την θεραπεία της και να απαλλαγεί από τη μεγάλη αυτή βασανιστική ασθένεια που την τυραννούσε 18 ολόκληρα χρόνια. Ο Χριστός μας την προσεφώνησε, απευθύνθηκε προς αυτήν και της είπε τέσσερις λέξεις. Γίνε, απολέγησε τις ασθενείες σου. Δηλαδή, γυναίκα, ελευθερώνεσαι. Είσαι πια ελευθερωμένη από την ασθένειά σου, από τη μάστιγά σου, από τη βασανιστική σου ασθένεια. Και ταυτοχρόνως, άπλωσε τα άκρα τα χέρια του, την άγγιξε και μόλις την άγγιξε, άρχισε εκείνη η κερδωμένη σπονδυλική στήλη να ανορθώνεται σιγά σιγά μέχρι να πήρε πάλι την όρθια στάση και στάθηκε ίσια σαν λαμπάδα και σαν κυπαρίσι μπροστά στα μάτια όλων. Ήταν κάτι που γέμισε όλους με χαρά και τόνωσε την πίστη τους και όλοι δόξασαν τον Θεό. Όλοι χαρούμενοι. Όλοι δοξάζουν τον Θεό. Ένας μόνο δεν δοξάζει τον Θεό, ένας μόνο δεν χαίρεται, αλλά αντίθετα στενοχωριέται από αυτή τη θεραπεία. Είναι ο αρχισυνάγωγος, ένας γνήσιος τύπος από τους γραμματείς και φαρισαίους που ο Χριστός μας και άλλοτε ήλεμισε. Εκείνος, βλέποντας την θεραπεία της γυναίκας, αντί να χαρεί, αντί να συμμετάσχει στη χαρά όλων, μέσα του άρχισε να δυσκολεί και να στενοχωρείται και το χειρότερο είναι ότι αυτό που αισθανόταν δεν τόλμησε να το βγάλει από το στόμα του και να το πει ευθέως. Ενώ με τον Χριστό είχε στενοχωρηθεί, δεν τόλμα να μιλήσει στον Χριστό. Δεν στρέφεται προς τον ίδιο τον Κύριο να του πει αυτό που σκέπτεται και αυτό που νιώθει, αλλά στρέφεται προς τον κόσμο, προς τον λαό και του μαλώνει προβάλλοντας ένα θρησκευτικό λόγο σαν αρχηγός της συναγωγής, μαθημένος να διδάσκει, διδάσκει και αυτή την ώρα, κάνοντας έναν έλεγχο θρησκευτικής φύσεως. Έξι μέρες, λέει, υπάρχουν στις οποίες μπορείτε να δουλεύετε και να κάνετε τις δουλειές σας και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Σε αυτές τις έξι ημέρες μπορείτε να έρθετε και να θεραπεύετε, να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Λέτε, και αυτό που έγινε εκείνη την ώρα ήταν ένα συνεχισμένο πράγμα που αν πήγαιναν κάποια μέρα από τις καθημερινές θα μπορούσαν να το βρουν. Δεν αναγνώρισε αυτός ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός με θεία δύναμη, έκτακτη δύναμη, έκανε τέτοιο θαύμα, αλλά θεώρησε αυτό που έκανε ο Χριστός σαν μια δουλειά από εκείνες τις άλλες που απαγόρευε ο λόγος να γίνονται την 7η ημέρα. Λες και η δουλειά αυτή, το έργο αυτό του Χριστού μας ήταν καμιά κερδοσκοπική εργασία από την οποία θα έβγαζε χρήματα ή λες και ήταν αυτό καμιά εργασία αντίθετη, αντίθετη με τον Θεό που απαγορευόταν να γίνει την ημέρα του Κυρίου. Ήταν έργο θείο, έργο ιερό, έργο αγάπης, έργο ευεργεσίας, έργο για το οποίο ο Χριστός μας δεν είχε να εισπράξει χρήματα και δεν πρόκειται να πάρει κέρδος. Δεν ήταν έργο απαγορευμένο. Παρά τα αυτά, αυτός παρανοώντας την εντολή της αργίας της 7ης ημέρας, λέει αυτά που είπε και δεν τα λέει ευθέως τον Κύριο, τα λέει στον λαό. Ο Χριστός μας όμως, που ήξερε τι κρύβει στην καρδιά του, λαμβάνει αμέσως τον λόγο, στρέφεται προς αυτόν και τον κεραυνοβολεί με έναν έλεγχο. Υποκριτά, τι είναι αυτά που λες, τι έχεις μέσα σου και τι δείχνεις εξωτερικά. Άλλα νιώθεις και άλλα δείχνεις. Άλλα θέλεις να χτυπήσεις και άλλα χτυπάς. Εγώ σου φταίω, εσύ στρέφεσαι και μαλώνεις τον κόσμο. Σε μένα να τα πεις αυτά που θέλεις να πεις. Αλλά δεν τα λες, δεν τολμάς, είσαι υποκριτής. Και εν συνεχεία, με επιχειρήματα των Αποστολών, ο καθένας από εσάς, λέει ο Κύριος, όταν είναι η μέρα Σάββατο, η 7η ημέρα, η ημέρα της Αργίας,
ενθαλίσει το ζώο, το πόδι του ή το γαϊδουράκι του από τη φάτνη και να πάει να το ποτίσει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Πώς αυτό δεν απαγορεύεται, πώς αυτό επιτρέπεται. Είναι λοιπόν απάνθρωπο να αφήσει το ζώο σου δεμένο την ημέρα του Σαββάτου και να μην πας να το ποτίσεις και να το ταΐσεις και δεν είναι απάνθρωπο να αφήσω εγώ αυτό το πλάσμα, αυτή τη θυγατέρα του Αβραάμ, αυτή δηλαδή που είναι προορισμένη να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών, να την αφήσω δεμένη. Το ζώο, αν είναι μία μέρα δεμένο και το αφήσουμε απότιστο την 7η ημέρα, κάνουμε κακός. Πρέπει λοιπόν να το λύσουμε και να πάμε να το ποτίσουμε. Αυτή που είναι 18 χρόνια δεμένη, δεν πρέπει να λυθεί. Το ζώο είναι δεμένο με ένα σκηνή. Αυτή που είναι δεμένη με τα δεσμά του διαβόλου, δεν πρέπει να κομπούν αυτά τα δεσμά. Έτσι, τον αποστομώνει και αυτό το στόμα κλείνει, ενώ όλος ο λαός χαίρει και δοξάζει τον Θεό. Πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διδαχθεί από τη σημερινή αυτή περικοπή. Εκείνο που κι άλλοτε τονίσαμε είναι ότι η ημέρα αυτή της αργίας είναι ιερή και πρέπει κατά αυτή την ημέρα και εμείς να αφιερώνουμε τον χρόνο της για τη δόξα του Θεού, για τη λατρεία του Θεού, για την προσευχή και για την μελέτη του νόμου, για την αγαθοεργία και την ιεραποστολή. Κάπου αλλού θέλω σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας. Γιατί η πάθηση αυτή της γυναίκας είναι μια σπάνια πάθηση. Σπάνια θα δείτε ανθρώπους, είτε άντρες, είτε γυναίκες, να είναι συγκύπτοντες. Να έχουν δηλαδή στη σωματική τους ύπαρξη τέτοια πάθηση. Να είναι στην ομιλική τους στήλη σκυμμένη και καμένη προς το έδαφος. Δεν είναι όμως σπάνια μια άλλη κύκλωση, μια κύκλωση που δεν αναφέρεται πια στο σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα. Η ψυχική κύκλωση, η ψυχική επίκυψη είναι κάτι πολύ πιο συνηθισμένο και γι' αυτό προς αυτό το σημείο ας στρέψουμε σήμερα την προσοχή μας. Λέμε συνήθως ότι οι παραβολές που είπε ο Χριστός μας είναι θαύματα. Είναι τόσο ωραία διατυπωμένες, με τέτοιο αριστοτεχνικό τρόπο, με τέτοια ευστοχία περιγράφουν και ζωγραφίζουν, ώστε λέμε ότι οι παραβολές του Χριστού μας είναι θαύματα. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Πολλές φορές δηλαδή, και τα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας είναι παραβολές. Έτσι, σε αυτή τη βάση, ας δούμε και το σημερινό θαύμα. Να δούμε δηλαδή το θαύμα της θεραπείας της συγκυκλούσης σαν μια παραβολή. Να φύγουμε δηλαδή από τη θεραπεία της συγκυκλούσης σπονδυλικής στήλης και να πάμε στη συγκύκλουσα ψυχή. Να πάμε στον συγκύκλωτα πνευματικός άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτάζει ψηλά, αλλά έχει στραφεί προς τα κάτω. Λένε οι φιλόλογοι ότι οι λέξεις άνθρωπος είναι σύνθετη και βγαίνει από δύο λέξεις. Άνω και θρόσκο. Θρόσκο θα πει τρέχω. Άνω θρόσκο. Άνω τρέχω. Ανατρέχω. Υψώνομαι προς τα πάνω. Κοιτάζω προς τα επάνω. Κοιτάζω ψηλά. Από εκεί λένε ότι βγαίνει η λέξη άνθρωπος. Με άλλα λόγια, μέσα στο όνομά μας, μέσα στην ονομασία μας, είναι η έννοια ότι πρέπει να τείνουμε προς τα πάνω. Και πράγματι, από όλα, από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που έχει πλάσει ο Θεός, από όλα τα ζωντανά, μόνο ο άνθρωπος έχει όρθια στάση.